Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που μας έρχεται από το Δήμο της Εορδαίας και αφορά τους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης, από αύριο Παρασκευή 13 Μαΐου σταματά για την φετινή περίοδο η παροχή θερμικής ενέργειας προς τους καταναλωτές. Το θέμα θα κουβεντιάσουμε για το πώς πήγε η περίοδος 2021-2022, αλλά και τι ετοιμάζεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, τον κύριο Δημήτρη Καρακασίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς πήγε η φετινή χρονιά της τηλεθέρμανσης, της λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που με φιλοξενείτε. Νομίζω ότι αυτή η θερμική περίοδο που διανύσαμε του 2021-2022 για τη τηλεθέρμανση στο Λεμαίδος ήταν μία από τις καλύτερες περιόδους. Όλα κυλήσανε ομαλά. Όπως ξέρετε, είχαμε ένα καινούριο σύστημα τροφοδοσίας θερμότητας τηλεθέρμανσης, τους ηλεκτρικούς λέβητες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη μονάδα της Καρδιάς 3-4. Άρα δεν έχουμε πια θερμική ενέργεια από τις λιγνητικές μονάδες που είχαμε στο παρελθόν, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα λέβητα ο οποίος λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και αυτός ήταν που θέρμανε το δίκτυο και άρα τους καταναλωτές. Αυτό όμως δεν έχει αυξήσει το κόστος στην λειτουργία του, γιατί διαφορετικά είναι από μια λιγνητική μονάδα, διαφορετικά από ένα ρεύμα, από ηλεκτρικό ρεύμα, και μάλιστα το οποίο τη χρονιά αυτή είχε υπέρμετρα αυξηθεί. Αυτό το κόστος τι έγινε, πώς δαπανήθηκε, πώς δεν έφτασε στον καταναλωτή? Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μετά το τέλος της προηγούμενης θερμικής περίοδου, 2020-2021, που όπως ξέρετε αρχές Μαΐου τελείωσε η θερμότητα την οποία μας παρήχε οι μονάδες 3 και 4 του ΑΕΣ Καρδιάς, έπρεπε να σκεφτούμε, να δούμε το τι μέλη γενέστε για τη συνέχεια της τηλεθέρμανσης, για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Βρήκαμε την καλύτερη λύση όσον αφορά για αυτή την περίοδο που διανύσαμε, αλλά και για την επόμενη, στους ηλεκτρικούς λέβητες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ΔΕΗ που φροντίσανε για την εγκατάσταση και την ομαλή λειτουργία όπως εξελίχθηκε των ηλεκτρικών λεβίτων. Τώρα όσον αφορά για το κόστος που αναφέρατε, πράγματι το κόστος δεν είχε αύξηση τιμής στους καταναλωτές. Μπορεί να ήταν αυξημένο κατά πολύ και σύμφωνα με αυτά που είχαμε την τελευταία περίοδο από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα συνολικά στο κόστος ρεύματος. Πιστεύω ότι θα παραμείνει αυτή η τιμή, επειδή η οξύ μας είναι και κόκκινη γραμμή για μας ως επιχείρηση, αλλά και ως Δήμος Εορδαίας, να μείνει η τιμή αυτή, η τιμή τηλεθέρμανσης για τον καταναλωτή της Πτολεμαΐδος από το 2010 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ήταν σταθερή στα 40 ευρώ την μεγαβατόρα. Και θεωρώ και πιστεύω ότι με τις προσπάθειες τις οποίες θα κάνουμε με πρωτεργάτη τον Δήμαρχό μας τον Παναγιώτη Πλακεντά, και αυτή τη θερμική περίοδο που διανύσαμε, αλλά και για την επόμενη, η τιμή να είναι σταθερή για τον καταναλωτή μας. Σε ό,τι αφορά τους, υπάρχει εικόνα για τις οφειλές, να προστρέξει ο κόσμος να τις αποπληρώσει προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο? Ναι, προχθές στο δελτίο τύπου το οποίο δώσαμε όσον αφορά για τη λήξη λειτουργίας αυτής της περίοδου, η οποία είναι αύριο Παρασκευή, θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση μέχρι τις 10 η ώρα, δώσαμε 6 οδηγίες. Μέσα αυτές τις οδηγίες ήταν για τους ενίκους και τους διαχειριστές των οικοδομών κατά την θερμή περίοδο. Μέσα αυτές τις 6 οδηγίες θέλω να επισημάνω τη σημαντική και κάνω τώρα ιδιαίτερη παράκληση προς τους καταναλωτές να φροντίσουν για την άμεση εξόφληση των λογαριασμών της τηλεθέρμανσης, ούτως ώστε ότι να διατηρήσουμε την επιχείρηση ένα υψηλό δίκτυο βιωσιμότητας. Τώρα, σε αυτήν τη συγκυρία, κύριε Καρακασίδη, η τηλεθέρμανση ανέπτυξε το δίκτυό της και σε δύο, θα έλεγα, μεγάλους οικισμούς. Ο ένας είναι ο οικισμός της Καρδιάς, αλλά και ο άλλος είναι το συγκρότημα των 5 εργατικών κατοικιών.
Αυτό είναι το, η οροφή της ανάπτυξης της επιχείρησης. Υπάρχει σχέδιο και για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ναι, μέσα στο ολοκληρώσαμε το Μάρτιο του 2022 τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης τόσο στον οικισμό Καρδιάς όσο και τα 5 συγκροτήματα εργατικών κατοικιών. Ένα έργο που ξεκίνησε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βάλουν το λιθαράκι τους, ούτως ώστε να έρθουμε εμείς και να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, να δώσουμε θερμική ενέργεια στους κατοίκους αυτών των περιοχών που περιμέναν 29 χρόνια να έρθει αυτή η ώρα για να έχουν τηλεθέρμανση. Τώρα στα σχέδιά μας είναι, και το είχαμε ανακοινώσει, να συνδεθούν με την τηλεθέρμανση 8 χωριά τα οποία είναι κοντά στον Αμβό, που θα έχουμε την διασύνδεση με τη νέα μονάδα από το Λεμαίδα 5. Αν θέλετε μπορώ να τα αναφέρω αυτά τα χωριά. Είναι το Καριοχώριο, ο Άγιος Χριστόφορος, το Ανατολικό, ο Περδίκας, η Πεντάβρυσο, η Άρδασα και το Προάστιο. Η Άρδασα και το Προάστιο. Αυτό είναι κάτι άμεσο, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει μελέτη, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ή είναι ένα ζητούμενο για το μέλλον? Το ζητούμενο για τη σύνδεση αυτών των χωριών είναι η χρηματοδότηση. Εμείς ως επιχείρηση, ως όλοι οι ΔΕΤΥΠ είναι έτοιμοι, ούτως ώστε όταν έρθει η χρηματοδότηση για αυτά τα χωριά, περίπου είναι 20 εκατομμύρια το κόστος σύνδεσης, να δώσουμε τηλεθέρμανση και σε αυτά τα χωριά. Το σχέδιο δηλαδή το οποίο έχουμε για το αμέσως προσεχές μέλλον τα επόμενα χρόνια, πιστεύω να είναι να το ξεκινήσουμε εμείς μέχρι τέλος της θητείας μας, αν βρεθεί η χρηματοδότηση αυτή, να συνδεθούν τα 8 χωριά που σας έχω πει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρακασίδη. Νομίζω ότι ήταν καλή χρονιά για την επιχείρηση, τουλάχιστον στο κομμάτι της λειτουργίας δεν είχαμε διακοπές που τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν και είχαμε και προβλήματα. Ναι, το είδαν οι καταναλωτές αυτό, νομίζω κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεν είχαμε ούτε μία μέρα να μην έχουν την θερμότητα. Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους, όπως είπα, για την επιχείρηση, για την ΔΕΤΥ. Και ευελπιστώ και την επόμενη θερμική περίοδο που θα έχουμε πάλι θερμότητα από τους ηλεκτρικούς λέβητες, να κλείσουν όλα ομαλά. Αυτή θα είναι και η τελευταία χρονιά, γιατί νομίζω ότι από την επόμενη, μεθεπόμενη, θα υπάρχει σύνδεση με την Πτολεμαϊδα 5. Αλήθεια, πού βρίσκεται το έργο αυτό? Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της διασύνδεσης? Ήδη έχουν έρθει τα υλικά. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα, από ότι έχουμε πληροφορίες από την ανάδοχη εταιρεία που πήρε το έργο σύνδεση του αγωγού μας με την νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5, να ξεκινήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι για την τηλεθέρμανση.